Σε ρυθμούς εκλογών βαδίζουν πλέον οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, όπου παρελήφθησαν 1.410 παραβάν. Τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται ήδη στους περιφερειακούς δήμους της περιοχής, ενώ το προσωπικό της Διεύθυνσης Διοικητικού της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας ήδη ξεκίνησε τη σχετική προετοιμασία. Να πούμε ότι οι περιφέρειες όλης της Ελλάδας είναι υπεύθυνες εξ ολοκλήρου για την διαδικασία όλη την εκλογική. Για το λόγο αυτό θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα μας στείλουν εκλογικές θέσεις περισσότερες από όσες μας είχαν εγκρίνει την προηγούμενη φορά, με δεδομένο ότι θα έχουμε 4 κάλπες, αν όχι 5. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι θα έχουμε 4. Καταλαβαίνετε ότι θα είναι μια διαδικασία πάρα πολύ δύσκολη για τις διευθύνσεις που θα τις υλοποιούν. Οπότε και ζητούμε αφενός τα εκλογικά να είναι περισσότερα, όχι τα εκλογικά τμήματα, τα εκλογικά επιδόματα, για να ασχοληθούν περισσότεροι άνθρωποι πάρα πολλές ώρες και πριν την εκλογική διαδικασία. Όπως βλέπετε, ξεκινάμε 2 μήνες πριν όλη αυτή τη δουλειά. Οι υπάλληλοι έρχονται και το απόγευμα. Τώρα έχουν έρθει 1.410 παραβάν. Έχουν διοχετευτεί ήδη σε όλους τους Δήμους. Τα μόνα που είδατε κάτω στον χώρο της Περιφερειακής Ενότητας είναι των νησιών που δεν επέτρεψαν οι καιρικές συνθήκες για να αποσταλούν. Αυτά δεν μπορούν να μένουν εδώ, γιατί ο χώρος πάβει να είναι λειτουργικός όταν έρχονται 1.500 παραβάν. Στέλνονται αμέσως με φορτηγά προς τους Δήμους. Την επόμενη εβδομάδα θα έρθουν αντίστοιχες κάλπες δεδομένων των υπαρχουσών, γιατί πάντα συνυπολογίζεται και το εκλογικό υλικό που υπάρχει, και από εκεί και πέρα θα αρχίσει το Υπουργείο και θα στέλνει σταδιακά τις διατάξεις, τους εκλογικούς νόμους, όλο το χαρτί αυτό το οποίο καθορίζει και τον τρόπο της εκλογικής διαδικασίας. Η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας έχει τεράστια εμπειρία από τη διεξαγωγή εκλογικών αναμετρήσεων, επεσήμανε η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας Δωροθέα Κολυνδρίνη, κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι στα τέλη του άλλου μήνα θα στηθούν 3 ίσως και 4 κάλπες. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού, που είναι η καθήλυνα αρμόδια υπηρεσία, συνεπικουρούμενη και από άλλους υπαλλήλους που θα τοποθετηθούν από τον Περιφερειάρχη. Αλλά τις έχω ιδιαίτερη εμπιστοσύνη και στη Διευθύντρια, την κυρία Καραδήμα, καθότι έχει δώσει εξετάσεις, τις έχει περάσει επιτυχώς και μάλιστα πρώτη και με διαφορά η Περιφερειακή Ενότητα βγάζει και έγκυρα και έγκαιρα αποτελέσματα και τελειώνουμε και πρώτοι. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να πούμε εντάξει, είμαστε εμείς, είμαστε άξιοι, επαναπαυόμαστε. Όχι, είναι πολύ δύσκολες αυτές οι εκλογές, με μεγάλες απαιτήσεις και με νέα εκλογικά δεδομένα ως προς τον νόμο. Άρα θα πρέπει, ξαναλέω, να μην μας μειώσουν τα εκλογικά επιδόματα.